Γεια σας. Κύριε και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτοπροσώπος αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή μας μια ρωτάτη κυρία, η οποία λέγεται και Ιωάννα και το επώνυμά της είναι Σπανομάρκου. Γιατί είμαι και εγώ Γιάννης, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, Ιωάννα Σπανομάρκου. Το επώνυμο είναι πολύ, πολύ χιωτικό, δεν είναι άγνωστο σε εμάς, αλλά θα τη γνωρίσουμε την κυρία Σπανομάρκου. Θα μιλήσουμε μαζί της. Εγώ τη φώναξα εδώ με την ιδιότητα της υποψήφιας Ευρωβουλευτού. Δεν έχουμε παραπέρα κάνει κουβέντα. Θεώρησα ότι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος φιλοδοξεί να μας υποσωπήσει στο Ευρωκοινοβούλιο και που έχει καταγωγή από τυχείο, δεν ρώτησα, δεν με νοιάζει σε ποιο κόμμα βάζει. Θυμάμαι, αλλά δεν ήταν το κριτήριό μου αυτό. Το κριτήριό μου ήταν ότι είναι μια χιώτισσα η οποία ζήτησε να έχει μια επαφή με τον κόσμο, με τους πολίτες και της δίνω εγώ αυτή τη δυνατότητα. Είναι έτσι, Ιωάννα? Έτσι είναι. Καλησπέρα και από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι αυτοπροσώπως, όπως είπατε και εσείς, στο στούντιο. Είναι χαρά μου που επισκέπτομαι τυχείο. Είμαι χιώτισσα και εγώ από τη μεριά του πατέρα μου. Ο πατέρας μου γεννήθηκε και μεγάλωσε στον κάμπο. Το όνομά του είναι Σπανομάρκος. Το γένος Τσατσαρώνη. Είναι ένα πολύ γνωστό επίθετο στοιχείο. Και η προγιαγιά μου Κόβα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε... Είσαι προκυκλωμένη. Δεν την γλιτώνεις, δηλαδή. Ναι. Ναι. Καμπούσενα. Και από κάπου περικυκλωμένη. Ναι, ακριβώς. Έχουμε και το οικογενειακό μας σπίτι στον κάμπο. Εγώ προσωπικά έρχομαι όσο πιο συχνά μπορώ στοιχείο, όταν μου το επιτρέπουν οι δουλειές μου και όταν βρίσκω το χρόνο. Και είναι χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας να απαντήσω σε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σας. Ιωάννα, πότε? Γεννήθηκα το 1989. Είμαι 34 χρονών. 1989. Μάλιστα. Τόσο νέα, ναι. Μπορεί να είμαι νέα, όμως έχω πολύ όρεξη για δουλειά. Έχω και την οικογένειά μου. Δεν είναι αρνητικό αυτό. Έχω ήδη κάνει και την οικογένειά μου. Έχω μια κόρη 3 ετών. Χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ενδεχομένως το καλοκαίρι που μας έρχεται να τη φέρω εδώ στοιχείο. Γιατί δεν έχει τύχει, ήταν μικρούλα και δεν έχει τύχει να τη φέρω μέχρι τώρα. Ωραία. Έχεις λοιπόν ένα κοτσάκι 2 χρόνων. Να κάνεις κι άλλο, παιδί. Για Ιωάννα, να ξέρει και ο κόσμος, ποια είναι η δουλειά σου? Εγώ είμαι επιχειρηματίας, παραγωγός, μουσικοσυνθέτρια και εννοείται και μητέρα, γιατί είναι και αυτό μέσα στην καθημερινότητά μου που παίρνει πάρα πολύ χρόνο και αφιερώνω κι εγώ προσωπικά πολύ χρόνο στο παιδί μου όσο μπορώ, γιατί καταλαβαίνετε, με όλες αυτές τις δουλειές υπάρχει λιγοστός χρόνος. Με την αδερφή μου είμαστε καλλιτεχνικό δίδυμο πολλά χρόνια, μουσικοσυνθέτριες και οι δύο, την αδερφή μου την Αρετή. Έχουμε κάνει πολλές παραγωγές μουσικές, πάνω από 200. Έχουμε συνεργαστεί με Έλληνες καλλιτέχνες και ανθρώπους του εξωτερικού. Και σε αυτή την φάση είμαστε και μέλη της Επιτροπής των Βραβείων Grammy. Δηλαδή ψηφίζουμε για να βγουν τα υποψήφια τραγούδια στα βραβεία Grammy. Επίσης, τελευταία, με τις επαφές μας, έχουμε κατορθώσει να έρθουμε σε επαφή με κάποιους πάρα πολύ γνωστούς ανθρώπους από το Λος Άντζελες. Και είμαστε σε συνομιλίες για να τους φέρουμε εδώ στην Ελλάδα και να μπορέσουν και εκείνοι να επενδύσουν στις ομορφιές της χώρας μας, στον κινηματογραφικό τομέα. Όλα πάνε καλά και πιστεύουμε ότι αν η γραφειοκρατία δεν μας εμποδίσει, τα επόμενα χρόνια θα τους δούμε στη χώρα μας. Εγώ έχω δει δουλειά σου και ξέρω, αλλά έτσι θέλω να αυτοπροσδιοριστείς εσύ. Αυτή η δουλειά είναι προσοδοφόρα, δηλαδή κάποιος ζει από αυτό. Η δουλειά του μουσικού σίγουρα τα τελευταία χρόνια περνάει πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Δηλαδή το βλέπουμε παντού.
τίνει να εξαφανιστεί ο κλάδος, θα λέγαμε. Είναι τόσο περίεργα τα πράγματα. Αυτό είναι κάτι που θέλει χρήση προσοχής. Δεν είναι σωστό να εξαφανίζονται κλάδοι. Πρέπει να ενισχυθούν οι άνθρωποι του πολιτισμού και όχι μόνο στη μουσική, έτσι. Είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι συγγραφείς, είτε είναι ποιητές, είτε είναι οτιδήποτε. Ο κλάδος του πολιτισμού είναι τεράστιος, το πεδίο του πολιτισμού. Αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή περνάνε μια μεγάλη κρίση. Πρέπει να γίνουν δράσεις για να βοηθηθούν. Υπάρχουν και πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς και θα ήθελα να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ, να βάλω το λιθαράκι μου για να βοηθήσω και τους ανθρώπους της τέχνης. Να πούμε και ότι εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά διεθνούς εμπορίου, οπότε με τις γνώσεις μου στα οικονομικά μπορώ να κάνω και ειδικές μελέτες που χρειάζονται για οποιοδήποτε θέμα και ειδικότερα και στον τομέα του πολιτισμού. Είμαι και εξειδικευμένη και στο budgeting, οπότε μπορώ να σκεφτώ τρόπους και να βοηθήσω τον κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαι εδώ, χαρά μου είναι να προτείνω και να βοηθήσω όσο μπορώ. Μάλιστα. Αυτά με την Ιωάννα Σπανομάρκο, η οποία μας αυτοπροσδιορίστηκε και μας είπε μερικά πράγματα για τη δουλειά της, διότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που κάνεις, έχει πολύ ενδιαφέρον, λεφτά δεν ξέρω αν έχει. Ναι. Ήμουν ασαφής. Ναι, έχετε δίκιο. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ πείσμα και θέλει αρκετή προσπάθεια τη σήμερα ημέρα για να βγάλει κανείς να ζει ικανοποιητικά με έναν μισθό. Η τέχνη ακριβώς. Δεν είναι. Ακριβώς. Αλλά εμείς πάντα με την αδερφή μου προσπαθούμε προς το καλύτερο. Έχουμε συγκροτήσει και μια ορχήστρα, κάνουμε περιοδίες, δηλαδή κάνουμε πολλά πράγματα. Έχουμε την επιχείρησή μας και όπως σας είπα και πριν, προσπαθούμε να ενισχύσουμε λίγο και τον τομέα του κινηματογράφου τελευταία. Έχουμε κάνει και πολλά βιντεοκλίπ, έχουμε πλούσιο έργο σε αυτά. Ναι, το έχω δει. Ιωάννα, μου επιτρέψτε τον Νικό, Βεβαίως. Γιατί ο Στάν μου βγαίνει έτσι δηλαδή. Δουλειά, παραγωγές, μουσικές παραγωγές, βιντεοκλίπ, ορχήστρες, παιδάκια. Ξαφνικά μας προκύπτεις υποψήφια ευρωβουλευτής. Γιατί και με καταρχήν με ποιο κόμμα, με ποιο χώρο. Είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής με το κόμμα των Δημοκρατών του Ανδρέα Λοβέρδου. Μάλιστα. Ένα νεοσύστατο κόμμα, το οποίο ήρθε για να αλλάξει λίγο το πολιτικό σκηνικό. Είναι ένα κεντρό κόμμα, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Ένα πατριωτικό κόμμα, δεν είναι δηλαδή εθνικιστικό με τον όρο του εθνικισμού, ούτε δηλαδή φασιστικό, όπως είχε καθιερωθεί ο όρος πατριωτισμός τελευταία. Είναι πατριωτισμός, δηλαδή αγάπη για την Ελλάδα. Ο κύριος Λοβέρδος μου πρότεινε να είμαι υποψήφια στις φετινές ευρωεκλογές και εγώ δέχτηκα με πολύ χαρά. Ήμουν πάντα ένα πολιτικοποιημένο άτομο με τις απόψεις μου, με τις ιδέες μου. Στην χώρο του ΠΑΣΟΚ. Η μητέρα μου ήταν υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Προς αυτή την κατεύθυνση την είχα βοηθήσει και εγώ στις προεκλογικές της εκστρατείας. Είχες από εκεί πάλι μια... Ακριβώς. Ήμασταν με τον κύριο Λοβέρδο από παλιά, ήμασταν στο πλάι του και όταν μου έγινε η πρόταση δέχτηκα με χαρά. Μάλιστα. Γιατί το Λοβέρδο και όχι ξέρω εγώ. Ο κύριος Λοβέρδος είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, χωρίς έτσι φανφάρες, χωρίς έτσι κορώνες. Είναι ένας άνθρωπος προσγειωμένος, ρεαλιστής και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαι κι εγώ. Μου αρέσει η μετριοπάθεια και ο ρεαλισμός. Είναι αυτό που πρεσβεύει και το κόμμα μας άλλωστε. Ναι. Αν είχε επιλεγεί για αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, τότε θα ήταν μια διαφορετική περίπτωση. ΠΑΣΟΚ, δεν μπορώ να γνωρίζω σε υποθετικές περιπτώσεις. Πάντως δεν εκλέχτηκε, οπότε γίνανε δημοκράτες και είμαστε στο κέντρο και προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για το κόμμα Δημοκράτες. Ακριβώς.
τον Ανδρέα Λοβέρδο. Ακριβώς. Γιατί όλα τα κόμματα έχουν έναν αρχηγό. Όπως λέμε, στοιχείο από. Τι νος είσαι, λέμε. Έτσι γίνεται και πανελλαδικά. Ποιον αρχηγό, λέει, πολιτικό έχεις. Λοιπόν, Ιωάννα, γιατί όμως να επιλέξεις αυτό το δρόμο του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή, θα μπορούσες να δοκιμάσεις, ξέρω εγώ, ή αν ήθελες να πολιτικοποιηθείς και να προσφέρεις, ας πούμε, στις εκλογές της βουλευτικής. Πολύ ωραία ερώτησή σας. Να σας πω ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχω σπουδάσει οικονομικά διεθνούς εμπορίου. Είμαι εξειδικευμένη, δηλαδή, στα ευρωπαϊκά θέματα και στις διεθνείς σχέσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση έχω τις γνώσεις και μπορώ αν τύχει δηλαδή και εκλεγώ, παρότι είναι μικρό ακόμα το κόμμα και σίγουρα αν βγει τα ποσοστά θα προφανώς και θα εκλέξουν 1-2 ευρωβουλευτές. Παρ' όλα αυτά, αν τύχει και είμαι εγώ ανάμεσα σε αυτούς, έχω τις γνώσεις να μπορέσω να συνομιλώ με τους ανθρώπους στο Ευρωκοινοβούλιο και σε αυτό το πλαίσιο να εκπροσωπήσω την Ελλάδα και να ακουστεί περαιτέρω η φωνή της Ελλάδας και στο εξωτερικό, που χρειάζεται. Χρειάζεται, διότι αυτή τη στιγμή οι εκπρόσωποι μας εκεί έξω, θα έλεγε κανείς ότι δεν ακούγονται τόσο πολύ εκεί έξω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι από εκεί έξω, από το Ευρωκοινοβούλιο και από την Ευρώπη γενικώς, μας έρχονται οι νόμοι, που αργότερα αυτοί οι νόμοι που ψηφίζονται εκεί, έρχονται και στη χώρα μας. Και είναι υποχρεωτικοί. Έχουμε μια αδύναμη εκπροσώπηση. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή στην παρούσα φάση είναι λίγο πιο αδύναμη η εκπροσώπησή μας και έχει γίνει και ιδιαίτερο θέμα, ιδιαίτερη μνήα στους ευρωπαϊκούς κύκλους αυτό, ότι οι εκπρόσωποι που στέλνουμε είναι περισσότερο δημοφιλείς παρά σωστοί και καλοί εκπρόσωποι της χώρας μας. Ναι. Αυτοί φταίνε ή εμείς φταίνε? Κανένας δεν φταίει. Ο κόσμος ψηφίζει με διαφορετικά κριτήρια. Ενδεχομένως θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι μια χαλαρή ψήφος, ενώ δεν θα έπρεπε. Η Ευρώπη καθορίζει το μέλλον μας, όπως σας είπα, που σημαίνει ότι θα έπρεπε και εμείς να πηγαίνουμε στις κάλπες με διαφορετική λογική. Να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι και να μην απέχουμε, να μην ψηφίζουμε χαλαρά, να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι. Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν καταρχήν να δούμε αυτό, να δούμε γιατί έχει σημασία το Ευρωκοινοβούλιο, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Να το ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να δούμε αυτό και μετά να δούμε και ποιοι μας εκπροσωπούν. Διότι όταν στέλνεις στο Ευρωκοινοβούλιο έναν ποδοσφαιριστή ή στέλνεις ένα ηθοποιό ή στέλνεις έναν τραγουδιστή, οι άνθρωποι αυτό ξέρουν να κάνουν. Δηλαδή, συγγνώμη, εκείνοι φταίνε ή εσύ φταίς? Πολύ σωστά. Πρέπει να δούμε τώρα τι είναι αφίδρομο τώρα αυτό, έτσι. Θα μου πεις πάλι, αφού ρε φίλε είσαι ποδοσφαιριστής, τι θες και να κατέβεσαι με το Ευρωκοινοβούλιο και θες να μπεις εκεί? Το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε το έχει ο καθένας. Άρα λοιπόν σου λέει και ο άλλος, πάω να δοκιμάσω. Δεν είναι και άσχημη δουλειά, Είναι ιδιαίτερη δουλειά. Είναι πολύ απαιτητική. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και οι ενεργοί ευρωβουλευτές και υπάρχουν και ευρωβουλευτές που δεν είναι τόσο ανενεργοί, που είναι λιγότερο ενεργοί. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι που συμμετέχουν στις ζυμώσεις, στις επιτροπές και κάποιοι άλλοι που δεν κάνουν τόσα πράγματα. Ίσως αυτό θα έπρεπε να εξετάσουμε και εμείς ως πολίτες που ψηφίζουμε, να δούμε περισσότερο ποιοι ταιριάζουν. Για να πάμε τώρα στη σημασία του Ευρωκοινοβουλίου. Ορίστε. Πάμε να δούμε τη σημασία του Ευρωκοινοβουλίου. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έρχονται από την Ευρώπη οι νόμοι, όπως σας είπα και πριν, που αργότερα εμείς υποχρεούμαστε να τους στηρούμε. Στέλνουν η κάθε χώρα τις δικές της προτάσεις μέσω του Συμβουλίου των Υπουργών κτλ. Αργότερα γίνονται οι ζυμώσεις και δημιουργούνται στους αναλόγους τομείς
οι νόμοι που θα πρέπει μετά να εφαρμοστούν καθολικά σε όλη την Ευρώπη. Το κακό με τη χώρα μας είναι ότι έχει πολύ μικρή εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή μόλις 21 ευρωβουλευτές. Σε σχέση με άλλες χώρες. Αφού αυτό είναι η δύναμή της πληθυσμιακή. Ακριβώς, γιατί πηγαίνει αναλογικά. Δεν γίνεται καμιά αδικία δηλαδή. Ακριβώς. Δεν είναι αδικία, πηγαίνει πληθυσμιακά, αναλογικά. Επομένως, η δικιά μας εκπροσώπηση είναι μικρότερη από των άλλων χωρών. Κάτι που θα έλεγε κανείς ότι είναι δυσκολότερο στο να ακουστεί η φωνή των Ελλήνων εκεί έξω. Παρ' όλα αυτά, όμως, χρειάζεται πείσμα και σκληρή δουλειά για να μπορέσουν να ακουστούν και οι θέσεις μας. Γιατί είμαστε και μια ιδιαίτερη χώρα, έτσι. Έχουμε άλλα κριτήρια εμείς εδώ στην Ελλάδα, τα οποία μπορεί και να μην γνωρίζουν εκεί έξω οι Ευρωπαίοι. Όπως για παράδειγμα, και στο θέμα του. Το κλιματικό, έχουμε διαφορετικές συνθήκες. Στο πληθυσμιακό, στην εργασία μας, είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες. Πρέπει να κοινοποιήσουμε εκεί έξω τη διαφορετικότητα που έχουμε σαν χώρα. Δεν είμαστε σαν τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Ναι. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Εκείνο το οποίο εμέσως πλην σαφώς λες, θες να πεις, κάνω μια ερμηνεία εγώ, είναι ότι επειδή έχουμε εκ των πραγμάτων πληθυσμιακά μικρή εκπροσώπηση, τουλάχιστον να είναι δυνατή αυτή. Δυνατή και δυναμική, όσο μπορούμε. Άξι. Δηλαδή, αν από τις 21 που στέλνουμε εμείς, είναι που είναι λίγοι. Στέλνουμε και 15 άσχετους. Ακριβώς. Αυτό δεν θα σας πεις. Και ειδικά σε αυτή την εποχή, που είναι ιδιαίτερες εποχές που βιώνουμε και χρειάζεται να πιέζουμε και προς άλλες κατευθύνσεις, ακόμα και στα θέματα τα αμυντικά. Έτσι, είναι πολλά θέματα που θα κληθούν οι ερχόμενοι ευρωβουλευτές να διεκδικήσουν και να παλέψουν γι' αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο. Να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, που είναι γνωστός φίλος των δημοσιογράφων. Θα σου πει ο άλλος. Εγώ τώρα τι με ενδιαφέρει εμένα, εγώ θα βγάλω τον βουλευτή εδώ, τον τοπικό, στον οποίο θα προστρέξω για να μου λύσει ένα πρόβλημα, στον οποίο θα πάω να του πω αυτό το έργο πρέπει να γίνει, στον οποίο θα πάω να του πω το χωριό μου θέλει αυτό. Γιατί να ασχοληθούμε με τις ευρωεκλογές και όχι με τις βουλευτικές οι οποίες μου εξασφαλίζουν τον εκπρόσωπό μου στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γιατί θα πρέπει να δώσω βάρος κάπου αλλού. Καταρχήν να θυμίσουμε στον κόσμο ότι έρχονται απ' έξω τα σημαντικότερα κονδύλια. Δηλαδή στη ζωή μας υπάρχουν αρκετά κονδύλια που έρχονται από την Ευρώπη. Αυτά πρέπει να τα διεκδικήσουμε, δηλαδή δεν είναι δεδομένα και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις... Δεν μοιράζει κανείς λεφτά, δηλαδή. Όχι, πρέπει και εμείς να διεκδικήσουμε στους τομείς που μας ενδιαφέρουν τα ανάλογα κονδύλια. Για παράδειγμα, τώρα στην Ελλάδα υπάρχει το θέμα της ακρίβειας, υπάρχει το θέμα της δυσκολίας με τις μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει δηλαδή να βοηθήσουμε και λίγο περαιτέρω σε αυτή την κατεύθυνση, να δοθούν κονδύλια και στην οικονομία μέσω της Ευρώπης, έτσι ώστε να στηριχθεί περαιτέρω, διότι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, βλέπουμε ότι είναι όλο και χειρότερα. Η καθημερινότητά μας είναι όλο και πιο ακριβή. Ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ να βγάλει τα προστοζήν και πρέπει να διεκδικήσουμε περαιτέρω κονδύλια από την Ευρώπη. Αλλά πέρα από το θέμα των κονδυλίων, όπως είπαμε και πριν, είναι και κάποιοι νόμοι που μας έρχονται από την Ευρώπη και αναγκαζόμαστε εμείς να τους εφαρμόζουμε στο σύνολό τους. Όπως για παράδειγμα, είτε αφορούν τον τελευταίο καιρό είδαμε ότι ψηφίστηκε και το σύμφωνο της μετανάστευσης, είδαμε και που μας αφορά άμεσα εμάς εδώ στην Ελλάδα, καθότι είμαστε και η χώρα που πρώτη δέχεται τις μεταναστευτικές ροές. Είτε είναι θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, που εφαρμόζονται στο σύνολό τους στην Ελλάδα, είτε είναι άλλα θέματα πολλά που τώρα προτείνονται στην Ευρώπη και εμείς καλούμαστε να τα εφαρμόσουμε άμεσα. Μάλιστα. Ένα επιχείρημα είναι ότι, ξέρεις, η αριθμή είναι μεν πολύ ασυμπαθείς, αντιπάθεια προκαλούν. Λένε όμως την αλήθεια και είναι η ουσία τους. Μας λένε λοιπόν ότι από τις 100 νόμους που ψηφίζονται, που αφορούν τη ζωή μας, οι 75
ψηφίσουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή είναι τεράστιο ποσοστό. Ακριβώς. Που επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας. Άμεσα. Άμεσα, αμεσότατα. Ένα είναι αυτό. 75,5%. Το δεύτερο είναι ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία κατ' ουσίαν είναι υποχρεωτική στις κατά μέρος χώρες. Άρα οι 75 νόμοι από τις 100 που αφορούν τη ζωή μας έχονται απ' έξω. Λέω για να καταλάβουμε και τη σημασία που έχει η δική μας εκπροσώπηση. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Άρα λοιπόν αυτά το προσθέτω και εγώ στα δικά σου επιχειρήματα, λέγοντας ότι ας πούμε για παράδειγμα, πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οικονομική ένωση και δεν είναι μόνο πολιτική. Πώς είναι δυνατόν να κάνουν τα μακαρόνια 1 ευρώ στην Ιταλία, 1,30 στην Ελλάδα, 0,60 στη Γαλλία και πάει λέγοντας. Αυτά τα λένε οι ίδιοι οι κυβερνητικοί παράγοντες και ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή αναφέρεται στην ακρίβεια και καταγγείλει αυτό το πράγμα. Πώς εσύ το σκέφτεσαι τον αυτό, δηλαδή τελικά είμαστε μια οικονομική ένωση όπου έχουμε κοινά συμφέροντα και κάποιες κοινές παραμέτρους ή οι πολυεθνικές αντιμετωπίζουν την κάθε χώρα επιμέρους και όπου την πάρει, όπου πέσει ο Μπαρτάς. Καταρχήν να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα φαινόμενο καρτέλ, ειδικά στα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που ανεβάζουν τις τιμές κατά το δοκούν. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ότι η τωρινή κυβέρνηση, όπως έχει δείξει, ασχολείται κυρίως με τα νούμερα. Να είμαστε στα νούμερα σωστοί και να υπάρχει ανάπτυξη στα νούμερα, ενώ ο κόσμος στην πραγματικότητα υπερφορολογείται. Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρακτικά δεν του περισσεύει στην καθημερινότητα ούτε να αποταμιεύσει, καλά δεν υπάρχει πια η αποταμίευση, αλλά ούτε και να ζήσει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα η ακρίβεια. Όμως να γνωρίζετε ότι και οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να ξέρουν με ακρίβεια τι βιώνουμε εμείς εδώ. Δεν μπορούν να το γνωρίζουν, διότι αυτοί κρίνουν εξιδίων τα λότρια. Πρέπει να τους το κοινοποιήσουμε αυτό. Πρέπει να αναδειχθεί περαιτέρω το ζήτημα. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν πολλές προτάσεις και από το κόμμα των Δημοκρατών και προσπαθούμε κι εμείς να δώσουμε τις κατευθύνσεις μας λίγο να διορθωθεί η κατάσταση, διότι ο κόσμος πια δεν μπορεί άλλο. Δεν αντέχει, δεν βγάζει τα προς το ζήτημα την κάθε μέρα. Το βιωτικό επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Ναι. Το βλέπεις, το ζεις και εσύ στη δουλειά σου, στην οικογένειά σου κλπ. Όσον αφορά την ακρίβεια και τα υπόλοιπα. Όσον αφορά όμως για παράδειγμα τις δημοκρατικές ελευθερίες, εκεί είμαστε ικανοποιημένοι. Στο επίπεδο της Ευρώπης, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, η Ευρώπη έχει, ακούγονται όλες οι φωνές στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι στο χέρι μας να ακούγονται. Και που ακούγονται, θα σου πω μια σας. Είναι σημαντικό να ακούγονται. Ναι. Είναι γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε σημεία σε μερικές περιπτώσεις να μην ακούγονται καν. Ναι. Πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη. Είναι επιτακτική ανάγκη. Ναι. Και για όλα αυτά τα θέματα που βιώνουμε. Είμαστε μια πολύ μικρή χώρα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να γνωρίζει τα πάντα με αναλυτικό τρόπο που βιώνουμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Αυτοί έχουν υψηλότερους μισθούς, έχουν άλλες συνθήκες. Εμείς έχουμε τις δικές μας ιδιαιτερότητες. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει και εμείς να τους τις κοινοποιήσουμε, τις ιδιαιτερότητές μας. Μάλιστα. Και πού θα πει κάποιος τώρα, πού διαφέρει το πρόγραμμα του κυρίου Λοβέρδου και του κόμματος των Δημοκρατών, που μια υποψήφιά της είναι και η Ιωάννα Σπανομάρκου, με καταγωγή από Τυχείο, που διαφέρει από το ΠΑΣΟΚ. Που διαφέρει από τη Νέα Δημοκρατία, που διαφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ρωτήσει κάποιος, έχετε καμία διαφορετική. Καλά, το κουκουέ άστο. Το κουκουέ είναι μια κατηγορία μόνο. Του λέει, εγώ δεν συμφωνώ, δεν αυτό. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Έτσι, μέσα από μια συγκεκριμένη πολιτική θέση. Οι υπόλοιποι όμως έχουν μια άλλη θεώρηση. Τα αριστερά κόμματα
είναι λίγο πιο ουδέτερα τελευταία. Αυτό μας κάνει να μην έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση. Το οποίο και χρειάζεται στην παρούσα φάση, διότι ο κύριος Μητσοτάκης δρά μόνος του, ανενόχλητος. Δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς έχουμε τις δικές μας προτάσεις και προσπαθούμε να είμαστε εκεί και να τονίζουμε τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν και να διορθωθούν. Ο κύριος Λοβέρδος έχει δείξει και στο παρελθόν την ικανότητά του και την αποτελεσματικότητά του και προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε και εμείς που τον πλαισιώνουμε να βοηθήσουμε περαιτέρω και να κάνουμε ισχυρότερη αντιπολίτευση εμείς έναντι των υπολείπων που θέλουν να είναι πιο ουδέτεροι και ασχολούνται περισσότερο με το lifestyle παρά με τα ουσιώδη θέματα που μας απασχολούν αυτή την εποχή. Μάλιστα. Μπαίνουν όμως και μερικά έτσι δύσκολα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, μπορεί, ενδέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει σε περιπέτειες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, θέλω να δω ποια είναι η δική σας θεώρηση, αυτή τη στιγμή υπάρχει η υπόθεση της Ουκρανίας. Υπάρχει η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Αυτονομίας. Υπάρχει η υπόθεση του ΝΑΤΟ, το οποίο συμπαρασύρει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κόντρα με την Ρωσία. Δεν εξετάζω το δίκαιο πεσοχιάδικο. Λέω τώρα, έτσι, υπάρχει ίσως μια εκλογή Τραμπ στην Αμερική και μια τάση απομονωτισμού της Αμερικής που σημαίνει ότι η Ευρώπη θα μείνει μόνη της. Ενώ αμυντικά, στρατιωτικά δεν είναι αυτόνομη και αυτάρκης. Αυτά όλα πώς τα βλέπει η Ιωάννας Παναμάρκου, πώς τα βλέπουν οι δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου. Όντως ζούμε σε μια εποχή που το πολιτικό σκηνικό είναι μια κινούμενη άμμος. Οι συνθήκες που βιώνουμε είναι όλες περίεργες και επικίνδυνες. Παρ' όλα αυτά, είναι τώρα από ποτέ πιο επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί η λεγόμενη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τι εννοούμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, τι είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Ευρώπη, λοιπόν, έχει κάποια στάδια. Είναι η τελωνιακή ένωση, η οικονομική ένωση, η νομισματική ένωση και είναι και το τελευταίο στάδιο της στρατιωτικής ένωσης. Τώρα είναι στα σκαριά αυτή η πορεία προς τη στρατιωτική ένωση των ευρωπαϊκών χωρών και εμείς είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να ενισχύσουμε την άμυνά μας. Και ειδικά η Ελλάδα, στο σταυροδρόμι των υπήρων που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, κινδυνεύει περισσότερο. Οπότε θεωρώ ότι αυτή είναι μια καλή εξέλιξη για μας. Πάντα θέλει προσοχή βέβαια, αλλά γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, για να τονίζουμε τις δυσκολίες που έχει η συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκεται η Ελλάδα. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε καμία σχέση στρατηγικά σε σχέση με τη Γερμανία, που είναι μια χώρα που έχει καλούς γείτονες, που είναι σε ένα άλλο σημείο της Ευρώπης. Επομένως, εμείς που έχουμε τις δυσκολίες μας εδώ, πρέπει να το δούμε περισσότερο και πιστεύω ότι θα μας ευνοήσει μια τέτοια συνθήκη. Επίσης, να ξέρουμε ότι αλλάζει η Ευρώπη, θα αλλάξουν πάρα πολλά το επόμενο διάστημα και στους κανονισμούς της. Οπότε, είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να συμμετέχουμε σε αυτές ενεργά. Μάλιστα. Επειδή αυτό έχει σχέση με την ψήφο μας, το τελευταίο που υπόθηκε, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές οι οποίες επίκειται στην Ευρώπη? Τι γνώσεις έχετε πάνω σε αυτό? Καταρχήν θα αλλάξουν οι λεγόμενες επιτροπές. Αυτή τη στιγμή θα διορθωθεί λίγο η κατάσταση. Επίσης, μετά τα τελευταία γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε με τα σκάνδαλα που δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη, θα γίνουν λίγο πιο αυστηροί οι κανονισμοί σε σχέση με τα λόμπι. Τα λόμπι, λοιπόν, κάποιες φορές επηρεάζουν πάρα πολύ τις απόψεις και τις αποφάσεις που μπορεί κάποιος να πάρει στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος των ευρωβουλευτών δεν επηρεάζεται. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχουμε δει ότι συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη με πρόσφατα σκάνδαλα και θα πάρθουν ιδιαίτερα μέτρα αυτή την εποχή να αλλάξει και αυτό. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, οι εξωτερικές πιέσεις πάντα είναι
επικίνδυνες για την ασφαλή έτσι, λειτουργία της Ένωσης. Από εκεί και πέρα, είδαμε ότι ψηφίστηκε πρόσφατα και το νομοσχέδιο για την μετανάστευση. Δηλαδή, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Ενδεχομένως να αλλάξουν και κάποιοι άλλοι κανονισμοί. Βλέπουμε ότι γίνονται ζυμώσεις αυτή την περίοδο. Περιμένουν τις ευρωεκλογές για να γίνουν και περαιτέρω ανακοινώσεις. Μάλιστα. Βέβαια, υπάρχουν σε επίπεδο Ευρώπης υπάρχουν και ομάδες. Βεβαίως. Και κόμματα. Και κόμματα. Ναι. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, το Κόμμα των Δημοκρατών, που ας πούμε ότι εκλέξει ένα ευρωβουλευτή, δύο, τρεις, ξέρω πόσους, σε ποια ομάδα θα πάει. Ο κύριος Λοβέρδος έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον του και να συμμετέχει στο κόμμα Renew του Μακρόν. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε όλοι. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα είμαστε από κοινού. Μακρόν έχει άλλο κόμμα από τους σοσιαλιστές, έτσι. Ναι, ναι. Για να το ξέρουμε ναι, και. Βεβαίως. Ναι. Και επομένως, προς αυτή την κατεύθυνση θα είμαστε κι εμείς όταν κάποιος από τους δημοκράτες εκλεγεί στην Ευρωβουλή. Μάλιστα. Λέτε δηλαδή ευθέως, εμένα μου αρέσει αυτό, η ευθύτητα, ότι αν εκλέξετε ευρωβουλευτή θα πάει με το μάτι του Μακρόν. Ακριβώς, θα συνταχτούμε μαζί με τον Μακρόν. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι θα είμαστε 100% πώς να το πω, δεν υπάρχει κάποια κομματική γραμμή, να το πούμε έτσι. Είμαστε γιατί με τον Μακρόν. Με τον Μακρόν συμπνέουμε ιδεολογικά, καταρχήν. Αλλά σε κάποια θέματα. Ιδεολογικά είναι κέντρο και εκείνος. Έχουμε και το ίδιο σύνθημα. Δηλαδή ότι πηγαίνουμε με βάση την κοινή λογική. Από εκεί και πέρα όμως, σε κάποια θέματα που. Για λογική μιλάνε όλα τα κόμματα σχεδόν. Μάλιστα, ένα κόμμα. Δυστυχώς και αυτή τη στιγμή εκλείπει η κοινή λογική. Ένα κόμμα και αυτή. Τον τίτλο κιόλας. Υπερλογική. Ναι, συμφωνώ, το γνωρίζω. Έτσι, υπερλογική. Άρα η λογική είναι κάτι που. Λοιπόν, ναι. Αλλά αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι σε κάποιες αποφάσεις που ενδεχομένως να μην συμφωνήσουμε. Επειδή είμαστε Ελλάδα, έχουμε το δικό μας κράτος και τη δική μας λογική, ναι. Θα προβάλλουμε τις δικές μας θέσεις, ακόμα και σε αυτό το κόμμα. Μάλιστα. Ιωάννα, ήθελα να στο κάνω λίγο το ερώτημα, λίγο προσωπικό. Η γυναικεία παρουσία παίζει κατά ιδιαίτερο ρόλο. Δηλαδή, είναι εύκολο για μια γυναίκα να είναι υποψήφια, είναι εύκολο για μια μητέρα να αποφασίσει, για παράδειγμα, γιατί τώρα κατεβαίνει στις ευρωεκλογές. Δεν νομίζω ότι κανείς κατεβαίνει για να χάσει. Εντάξει, τώρα δεν είναι και ψώνιο να πει αν δεν γύρω θα πεθάνω. Αλλά ας πούμε ότι εκλέγεσαι. Δηλαδή, είναι εύκολο για μια μητέρα, είναι εύκολο για μια γυναίκα να μπει σε αυτό το στίβο. Είναι το ίδιο εύκολο με έναν άντρα. Να το βάλω και έτσι σε αυτή τη βάση. Σίγουρα, οι άντρες έχουν άλλες ιδιαιτερότητες και οι γυναίκες έχουν τις δικές τους. Παρ' όλα αυτά, καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει ποσόστοση στους υποψηφίους. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει γυναικεία παρουσία στα ψηφοδέλτια. Από εκεί και πέρα είναι αρκετά δύσκολο, ειδικά όταν έχεις οικογένεια και μικρό παιδί, να ασχοληθείς πολύ. Όμως, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Με ένα καλό προγραμματισμό και καλή οργάνωση. Είναι αυτό που πρέπει κάθε άνθρωπος να έχει, όχι μόνο οι ευρωβουλευτές. Όλοι οι άνθρωποι με μια καλή οργάνωση πιστεύω ότι τα καταφέρνουν να οργανώσουν σωστά το χρόνο τους και να είναι και αποτελεσματικοί. Αν μιλάτε προσωπικά για μένα, έχω αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχω την οργάνωση που έχει κάθε χιώτης, που είμαστε λίγο κάπως πιο οργανωτικοί, πιο αποτελεσματικοί, δεν ξέρω πώς να το πω. Και σε αυτό το θέμα μπορώ να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και ένα από αυτά είναι και η μητρότητα και προσπαθώ ακόμα και τώρα στην προεκλογική μου εκστρατεία που όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολα γιατί πηγαίνουμε παντού σε όλη την Ελλάδα. Είναι το ψηφοδέλτιο αφορά όλη την Ελλάδα. Πάντα, μα πάντα αφιερώνω αρκετό χρόνο στην κόρη μου. Το είπα και στην αρχή της συνέντευξης. Έτσι ώστε να νιώθω κι εγώ ότι
προσφέρω τα μέγιστα στην κόρη μου, να μην την αφήσω παραπονεμένη. Αλλά ταυτόχρονα προσπαθώ να προσφέρω και όσο πιο πολλά πράγματα μπορώ και στην χώρα μου και στους δημοκράτες, με όποιο τρόπο μπορώ. Τι τραγούδια ακούς? Όλα τα τραγούδια. Και δεν το λέω έτσι. Με την αδερφή μου γράφουμε όλων των ειδών τα τραγούδια. Βέβαια, έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη στα λαϊκά, τα κλασικά λαϊκά. Για πες μου, ας πούμε. Τα κλασικά, δηλαδή, από Μάρκο Βαμβακάρη μέχρι Μπιθικότσι, Μίκη Θεοδωράκη, τι θέλετε, δεν ξέρω. Αλλά γενικώς, μου αρέσουν διάφορα τραγούδια, ανάλογα και με τη διάθεση, ανάλογα και με την περίπτωση. Άλλο τραγούδι θα ακούσουμε το Πάσχα και άλλο θα ακούσουμε, ας πούμε, σε μια... Σε τραγουδάς. Τραγουδάω, βεβαίως, αλλά δεν είναι το κύριο μου. Όχι, λέω να τραγουδάς. Τραγουδάω και μάλιστα πολύ καλά. Εδώ στοιχείο έχουμε κάνει και ένα βίντεο κλιπ με την αδερφή μου, τον Πάλαιος Μαστίχα. Το έχω δει, ναι. Είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένο εδώ στοιχείο. Τι τραγουδάς στην κόρη σου? Τι τραγουδάω στην κόρη μου, πέρα από τα ζουζούνια και τα διάφορα. Έχει και ζουζούνια. Έχει, τα πάντα. Τα έχουμε μάθει όλα απ' έξω. Της τραγουδάω κάτι ωραίες μπαλάντες και κάποια δικά μας τραγούδια. Γιατί όταν γίνεσαι γονιός, πάντα θέλεις να δημιουργείς και ιδιαίτερα τραγουδάκια για το παιδί. Για το δικό σου το παιδί. Ναι, ναι, ναι. Διαβάζεις? Εννοείται. Είμαι αρχαιολάτρης, να σας πω την αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιστορία. Και προς αυτή την κατεύθυνση, επειδή μας αρέσει και εμένα και της αδερφής μου πάρα πολύ η ιστορία, προσανατολίζονται και τα σενάρια που γράφουμε για αυτές τις κινηματογραφικές παραγωγές. Είναι δηλαδή... Και η αδερφή σου είναι πιθανά υποψήφια. Όχι, δεν είναι. Δεν. Εσείς πάρε το... την αναφέρεις συνέχεια την αδερφή σου. Ποιο κομμάτι της ιστορίας αρέσει? Λοιπόν... Σε εμπνέει παραπάνω. Ας πούμε, μ' αρέσει πάρα πολύ η αρχαία... Μυθολογία το λένε, αλλά δεν είναι ακριβώς, γιατί υπάρχουν όλα τα στοιχεία, αν διαβάσει κανείς. Για παράδειγμα, εδώ στη στοιχείο, ναι, θα έπρεπε λίγο να αναδειχθούν και περισσότερο τα θέματα. Ναι. Την εποχή του Ινοπίωνα, του Ορίωνα, του Κυδαλίωνα, όλων αυτών των, που ασχολήθηκαν εδώ. Τόσο μακριά πας. Ναι, ναι, πολύ. Ναι, ναι. Δεν σε ενδιαφέρει, ας πούμε, για παράδειγμα, η σύγχρονη Ελλάδα, όχι, η Λατρεία... η καταστροφή στη Μικρασία, αυτή η περίοδο. Εντάξει, εννοείται, ναι, ότι, ναι, ναι, έχω. Ναι. Όταν έχω το χρόνο, μου αρέσει να διαβάζω τα πάντα, αλλά η αγάπη μου είναι αυτή η εποχή. Ναι. Μάλιστα, έχουμε ασχοληθεί, όπως σας είπα, πολύ ενεργά με την αδερφή μου και θα αναδείξουμε και περαιτέρω κάποιους αρχαιολογικούς χώρους με τις δράσεις μας. Έχουμε ήδη κανονίσει προς αυτή την κατεύθυνση να αναδειχθούν κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αναδεικνύονται πολύ λιγότερο. Για παράδειγμα, το νεκρομαντίο που είναι στην Ήπειρο, πέρσι είχε μόλις 50 επισκέψεις το χρόνο. Είναι κάποια μέρη που θα έπρεπε να είναι πιο επισκέψιμα, να έρχεται ο κόσμος, τα γνωρίζει, το αλλά χρόνο. Δυστυχώς... Το χρόνο. Δυστυχώς δεν τα γνωρίζει. Και επειδή οι δημοκράτες με έχουν ορίσει και το με άρχη πολιτισμού, είναι και αυτό μέσα στα πράγματα τα οποία θα προτείνω, κάποιες ειδικές δράσεις προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω ο πολιτισμός και ο τουρισμός που θα έρθει ως απόρρια. Για τη Χίο τι έχει σκεφτεί? Ορίστε. Για τη Χίο τι έχει σκεφτεί? Η Χίος καταρχήν πρέπει να ενισχυθεί πιο πολύ τουριστικά. Βλέπουμε πολλές κινήσεις τα τελευταία χρόνια να γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση, όμως θεωρώ ότι δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί πλήρως όσο θα έπρεπε. Βλέπουμε άλλα νησιά τα οποία δεν είναι τόσο όμορφα και τόσο μεγάλο ενδιαφέροντος, να έχουν περισσότερη επισκεψιμότητα. Η Χίος θα έπρεπε να έχει ακόμα μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Θα έπρεπε να γίνονται περισσότερα φεστιβάλ, που δεν γίνονται τόσο. Θα έπρεπε και οι αρχαιολογικοί χώροι να αναδειχτούν και αυτοί εδώ περισσότερο. Πάλι δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Έρχεται στη Χίο και δεν γνωρίζει πού να πάει. Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Τα τουριστικά καταλήμματα ενδεχομένως, που και αυτά είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει λίγο να δημιουργηθούν καινούργια καταλήμματα, ώστε να μπορέσουν να φέρουν και περισσότερο τουρισμό και διαφορετικό τουρισμό. Το αεροδρόμιο, ακόμα είδαμε, δεν έχει φτιαχτεί.
Όλα αυτά είναι προβλήματα που τα βλέπουμε στην καθημερινότητα της ΧΙΟΥ και που θα πρέπει να διορθωθούν σιγά σιγά για να αναδειχθεί περαιτέρω το νησί. Είμαστε. Η Τουρκία τι σου λέει? Η Τουρκία μια ζωή τα ίδια. Είναι ο μπαμπούλας της Ελλάδας, ο μπαμπούλας της Ευρώπης. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι σωστό να χαϊδεύουμε τα αυτιά μονίμως σε αυτές τις πρακτικές που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Μας προβληματίζει πάρα πολύ όλο αυτό. Πρέπει, όπως... Ταυτόχρονα όμως δεχόμαστε και ένα μεγάλο τουριστικό ρεύμα στα νησιά. Εννοείται. Είναι αμφίδρομη, νομίζω, η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν πάβει ο κίνδυνος να είναι υπαρκτός από μεριάς της Τουρκίας. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, πρέπει να το προσέξουμε. Είδαμε τα πρόσφατα γεγονότα με τη Μονή Χώρας, είδαμε τα πρόσφατα γεγονότα, τα πιο παλιά γεγονότα με την Αγία Σοφία, είδαμε πολλά πράγματα και όχι μόνο αυτού του περιεχομένου. Βλέπουμε και κάποιες κορώνες εθνικιστικές από μέρους τους. Δεν ξέρω αν υποκρύπτεται και κάτι περαιτέρω. Κάποιες άλλες αν ετοιμάζουν τίποτα περαιτέρω. Αυτό θα τα δούμε στην πορεία. Χρειάζεται διπλωματία. Χρειάζεται διπλωματία, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει κάποια στιγμή και εμείς να απαντάμε σωστά. Μάλιστα. Ταυτόχρονα βέβαια πρέπει να πούμε ότι ενώ φαινομενικά υπάρχει ηρεμία, προέκυψε απόπειρα δολοφονία σε έναν Ευρωπαίο ηγέτη, σε έναν πρωθυπουργό. Δηλαδή σε σχέση με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, θέλω να πω ότι μπαίνουν και τέτοιου είδους ζητήματα μπροστά μας, Ακριβώς. Την επόμενη περίοδο. Είναι τεταμένη η κατάσταση. Έχουμε παντού γύρω μας πολέμους. Βλέπουμε ότι δημιουργούνται κάποιες συμμαχίες. Μεταξύ τους οι χώρες επιλέγουν στρατόπεδα ενδεχομένως. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε παντού γύρω μας τέτοια φαινόμενα. Έχουμε κάτω το Ισραήλ, έχουμε πάνω με την Ουκρανία, έχουμε τον Τούρκο που συνεχώς φωνάζει. Είμαστε περικυκλωμένοι, θα έλεγε κανείς. Χρειάζεται... Είπες Ισραήλ τώρα, τι σου λέει η Eurovision? Η Eurovision... Έχει σχέση με το αυτό που κάνεις. Θεωρώ ότι η αποστολή ελληνική δεν έπρεπε να κάνει αυτά τα πράγματα με τα χασμουριτά και τα λοιπά που συνέβησαν στη Eurovision. Όταν εκπροσωπείς μια χώρα και μάλιστα σε μουσικό διαγωνισμό. Μόνο αυτό το χασμουριτό. Ήτανε λίγο... Ναι. Ήτανε κάπως πιο πασιφανές ότι υπάρχει μια αντίδραση από τη μεριά της καλλιτέχνηδας, της Σάτη. Το κατανοώ ότι μπορεί να είναι μια προσωπική της έτσι, εκδήλωση. Είναι η δική της άποψη. Παρ' όλα αυτά, όταν εκπροσωπείς μια χώρα στο εξωτερικό, τη χώρα σου, εν προκειμένου, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις διπλωματικό επεισόδιο. Δεν μπορείς να είσαι εσύ υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική. Δεν μπορείς να χαλάς τόσο καιρό διαπραγματεύσεων και συνομιλιών και διπλωματίας με μια κίνηση παιδιάστικη. Θεωρώ ότι έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική σε αυτό το θέμα. Ο θεσμός ο ίδιος. Ενώ κάτι είναι ευρωπαϊκό θεσμός. Ναι, βεβαίως. Ναι. Τελευταία βλέπουμε ότι... Θα μιλήσω και σαν μέλος της Επιτροπής των Γκράμμι, που είμαι δηλαδή σε μια κριτική... Γι' αυτό ρωτάω. Έχω δηλαδή ένα κριτικό έτσι, πνεύμα. Τελευταία βλέπουμε όλο και λιγότερη μουσική σε αυτό το θεσμό. Θα ήθελα εγώ προσωπικά να έχει περισσότερη μουσική. Και... Βλέπουμε... Τοπική μουσική, με τοπικό χρώμα. Οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν μου αρέσει να βλέπω τραγούδια με δύο νότες, να το πω και έτσι. Ναι, μπράβο. Που τα οποία, αν θα τα πάρει κάποιος και θα τα αποτυπώσει σε παρτιτούρα, θα είναι μόνο δύο νότες. Δεν νομίζω ότι είναι μουσική αυτό. Από εκεί και πέρα είναι και ότι πλέον, προκειμένου να γίνει καλύτερο το show, εστιάζουν περισσότερο στα βιντεοκλίπ, την σκηνική παρουσία δηλαδή, παρά στο ίδιο το τραγούδι. Και μην ξεχνάμε ότι είναι διαγωνισμός τραγουδιού. Θα έπρεπε δηλαδή να εστιάζουν περισσότερο στο ίδιο το τραγούδι. Μάλιστα. Άρα, να πούμε ότι η κυρία έχει και τέτοιες γνώσεις σε αυτό τον... Ποιο χρώμα συμπαθείς? Το χρώμα. Το χρώμα που μου αρέσει... Στο βαλαπότομα, στο πέταξε. Το μπλε της θάλασσας. Α, το μπλε της θάλασσας. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
φοράς και μπλε. το κόμμα του Λεβέρδου όμως τι έχει. Τι... Μπλε και κόκκινο. Μπλε και κόκκινο. Πράσινο τίποτα. Όχι, όχι πράσινο. Μακριά το πράσινο. Το πράσινο μόνο στην άνοιξη, στα λουλουδάκια και στις μαργαριτούλες. Την κυβέρνηση πώς τη βλέπεις. Η κυβέρνηση αυτή... υπάρχει και ένα εκατομμύριο πολιτικό. Βέβαια. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δρά ανενόχλητη. Τι εννοώ, ότι δεν έχει ισχυρή αντιπολίτευση, ενώ θα έπρεπε να γίνονται ουσιαστικές αντιπροτάσεις. Ορίστε. Ο Κασελάκης δεν κάνει αντιπολίτευση. Ο Κασελάκης πιστεύω ότι κάνει περισσότερο lifestyle αυτή τη στιγμή. Και επίσης είναι λάθος κατ' εμέ, που και στην προεκλογική του εκστρατεία δεν προβάλλει τόσο τους ευρωβουλευτές του, αλλά κυρίως τον εαυτό του. Πιστεύω ότι δεν δείχνει ενότητα, κάτι που με προβληματίζει. Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση που βρίσκεται δεν είναι τόσο ενεργός στα πράγματα. Αυτή είναι η δική μου άποψη βέβαια. Θα ήθελα να είναι λίγο περισσότερο ενεργός. Μάλιστα. Λοιπόν, Ιωάννα, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, ο χρόνος τελείωσε. Δηλαδή, κάναμε μια προσπάθεια να πιάσουμε κάποια πράγματα. Κάνε τον επίλογο εσύ. Τι θες να εκπέμψεις ένα μήνυμα. Είσαι ελεύθερη να πεις την άποψή σου. Αυτό που θέλω να πω είναι ο κόσμος να μην απέχει από τις ευρωεκλογές. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τελευταία έχουμε δει φαινόμενα μεγάλης αποχής, το οποίο είναι λάθος, διότι τελικά βγαίνουν, εκλέγονται άνθρωποι με λιγότερα ποσοστά, το οποίο δεν είναι σωστό για την εκπροσώπηση. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι λίγο μεγαλύτερα τα ποσοστά. Πέρα από αυτό, θα ήθελα ο κόσμος να ψηφίσει με την καρδιά του. Ό,τι πιστεύει εκείνος ότι τον εκφράζει καλύτερα, ιδεολογικά. Και το τονίζω αυτό, διότι τελευταία βλέπουμε ότι λίγο η ιδεολογία εκλείπει από κάποια κόμματα. Θέλουμε να επαναφέρουμε σαν δημοκράτες τις ιδεολογίες, τις αξίες και τις πολιτικές που θα βοηθήσουν περαιτέρω τη χώρα μας να αναπτυχθεί τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και σε κύριε Ιωάννα Σπανομάρκου, ανταγωγή Χίος, μουσική παραγωγός, μουσικοσυνθέτης, υποψήφια ευρωβουλευτής με το κόμμα του Ανδρέα Λεβέρδου, Δημοκράτες. Μπορείτε να την κρίνετε από όση ώρα είμαστε μαζί. Την γνωρίσαμε αυτοπροσώπως και καταθέσαμε την προσωπικότητά της σε εσάς για να την κρίνετε. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Εγώ σας ευχαριστώ και ήταν χαρά μου που ήρθα και στη Χίο, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου και σας είδα και από κοντά και μιλήσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.